Σιμακόπουλου, η οποία ήδη έχει, για την οποία ήδη έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπάρχει 455 απόφαση του 2013. Είναι γνωστή νομίζω, είναι το ίδιο το στρατόπεδο Σιμακόπουλου, δίνεται όλο στο Δήμο, είναι 60 στρέμματα και σε αντάλλαγμα αντί να τους δώσουμε γη μέσα ένα τμήμα του στρατοπέδου του Σιμακόπουλου, τους δίνουμε αυτό που εντάσσεται τώρα, το που είναι εκτός σχεδίου, δύο οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία είχαν ενταχθεί στο σχέδιο από το 1990 και ήταν όμως ανήκαν στην αρχική έκταση του Σιμακόπουλου. Είναι αυτά που είναι σχεδιασμένα με πορτοκαλί στο σχέδιο. Τα αυτιά. Συν ένα οικόπεδο, το οποίο προερχόταν από εισφορά σε γη του στρατοπέδου Κοτσάλου, το οποίο, για το οποίο είχε συνταχθεί τοπική πράξη, η πέντε πράξη του περιγελίου, γιατί έτσι μας το ζήτησαν από την ΙΑΜΣ και εμείς το αποδεχθήκαμε. Σε συνέχεια του ζητήσαμε, κάναμε τις αλλαγές που θέλανε, δώσαμε συντελεστή μεγαλύτερο, ένα, για αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία είχαμε προτείνει και τροποποίηση, ώστε να τροποποιηθούν οι κρίσεις από αθλητισμός και διοίκηση κτλ. Που ήταν αυτά τα δύο οικοδομικά τετράγωνα και να μετατραπεί σε πολεοδομικό κέντρο, ώστε να μπορέσει να γίνει αξιοποίηση από το στρατό. Η απάντηση όμως από την ΙΑΜΣ ήταν ότι δεν την αποδέχονται και ότι θέλουν να παραμείνουν αυτά τα οικοδομικά δύο τετράγωνα έτσι όπως ήταν στην αναθεώρηση του 2010 και στην αρχική πολεοδόμηση, να μείνουν δηλαδή σαν αθλητισμός και διοίκηση και αντί γι' αυτό να τους δοθεί το 50% του στρατοπέδου Σιμακόπουλου, δηλαδή τα 30 στρέμματα και μάλιστα στο σημείο στην ανατολική πλευρά του στρατοπέδου. Δηλαδή, όχι στην πλευρά που είναι η Καβαλιώτισσα, από την άλλη πλευρά, ανατολικά. Ουσιαστικά το πιο σημαντικό κομμάτι, το πιο καλό κομμάτι. Αυτό όμως δεν αποσαφήνισαν αν το 50% το θέλουν για τα 30 στρέμματα να είναι καθαρή αξιοποιήσιμη γη ή αν θέλουν να είναι ένα τμήμα, να είναι μάλλον από τα 50 να πάρουμε και τη σφορά, οπότε θα τους μείνουν ακόμα λιγότερα. Δεν αποσαφήνισαν τι σημαίνει το 50%. Εμείς θεωρούμε μάλλον ότι ουσιαστικά αυτό θα σημαίνει και υποβάθμιση, δεδομένου ότι αυτή η γη άμα αξιοποιηθεί, άμα δεν γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως ήταν στην πρόταση πολεοδόμησης, δηλαδή το Μητροπολιτικό Πάρκο σημαίνει ότι θα αυξανόταν η αξία γης όλης της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Καβάλας, γιατί προβλεπόταν πάρα πολλοί χώροι πρασίνου και πολιτιστικές δραστηριότητες και τώρα με αυτό που ζητάει ο στρατός, θα μπορούν κατ' εξαίρεση σύμφωνα με το 2745 νόμο να ζητήσουν πολύ μεγαλύτερο συντελεστή, να ζητήσουν αλλαγή χρήσης, να θελήσουν να χτίσουν ξενοδοχεία με αποτέλεσμα, πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της περιοχής. 90% εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να το δώσουμε σε αξιοποιήσιμη γη. Δεδομένου ότι, με τη σύμφωνα με το 1337 η εισφορά σε μεγάλες ιδιοκτησίες είναι το 60%. Οπότε αυτόματα θα τους δίναμε τα λιγότερα στρέμματα, γύρω στα 24 στρέμματα και όχι 30 που ζητάνε. Δηλαδή είναι μια εφαρμόσιμη η πρόταση που κάνουμε.